Κύριοι και κυρίες της κυβέρνησης, είχατε δεν είχατε, βρήκατε πάλι τον τρόπο να κάνετε κι άλλο ένα δωράκι στην εργοδοσία από τη χασούρα που προκύπτει σε συνθήκες πανδημίας με αυτή την επέσχυντη τροπολογία που καταθέσατε. Αυτό είναι αθλειότητα. Είναι βαρβαρότητα. Αφού μειώσατε τις μέρες καραντίνας σε 5 από 10, τώρα το πάτε ακόμα πιο πέρα. Επιβάλλεται την τηλεργασία ακόμα και για τους ασθενείς COVID, παρουσιάζοντάς το μάλιστα ως δικαίωμά τους να εργάζονται, καθώς και μείωση ημερομισθίου έως 50% στην κουτσορεμένη ειδική άδεια των γονιών που τα παιδιά τους νοσούν. Πρέπει να αποσύρετε τώρα αυτή την τροπιαστική τροπολογία, τη στιγμή που ο λαός πεθαίνει στα ράντζα και οι ανατιμήσεις ροκανίζουν στην κυριολεξία το εισόδημά του, εσείς φέρνετε σκανδαλώδεις ρυθμίσεις κατ' εντολή του ΣΕΦ και τροφοδοτείτε μέσα από αναπτυξιακούς νόμους και το Ταμείο Ανάκαμψης με πακτολώδεις εκατομμυρίων μια χούφτα μεγάλων επιχειρήσεων με προκλητικές διευκολύσεις και προνόμια. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί πρέπει να προστατέψετε τα ιερά και τα όσια του καπιταλισμού, την ανταγωνιστικότητα, την απρόσκοπτη κερδοφορία του κεφαλαίου, αυτά τα βασικά συστατικά που διέπουν την καπιταλιστική οικονομία. Δεν θα αναφερθώ παρακάτω για τις τροπολογίες, πολλά θα πει και ο Κατσότης ο Χρήστος γύρω από αυτά τα ζητήματα. Αυτά όμως εξετάζονται στο σχέδιο νόμου. Εξετάζεται η θωράκιση των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού, της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, που αποβαίνουν πάντα σε βάρος των εργαζομένων. Γι' αυτό και το καταψηφίζουμε το σχέδιο νόμου. Αυτά τα παρόν, οι επιφυλάξεις, τα σούξου μούξου που διατυπώνουν ο ΣΥΡΙΖΑ, το κίνημα αλλαγής, τα άλλα κόμματα κτλ. Δεν αφορούν την ουσία των διατάξεων. Όλοι κινούνται στον ίδιο αστερισμό. Η πολιτική της λεγόμενης ελεύθερης αγοράς, η όρκη πίστης και προσήλωσης στις αρχές του ανταγωνισμού είναι σιδερένιοι νόμοι του καπιταλισμού με τους οποίους καταλυστεύεται ο πλούτος που παράγει η εργατική τάξη και την οδηγούν σε νέα δεινά. Αποσιωπάται συνειδητά το γεγονός ότι αυτή η ελευθερία απόσπασης όλων και μεγαλύτερων κερδών είναι αυτή που πυροδοτεί την ακρίβεια στα καύσιμα, στα είδη ευρείας κατανάλωσης, στο γάλα, στο ψωμί, στο λάδι, σε όλα τα είδη διατροφής και καθημερινής ανάγκης. Το παραμύθι της βιώσιμης ή δίκαιης ανάπτυξης, ανάλογα το ποιος το λέει, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, η προπαγάνδα περί ενιαίου επιχειρηματικού κόσμου, τσουβαλιάζοντας ομίλους και αυτοαπασχολούμενους μαζί, άλλες θεωρίες περί πολιτικών υγιούς ανταγωνισμού, δεν είναι παρά ένας μύθος που καλλιεργούν συνειδητά όλες οι κυβερνήσεις για να συγκαλύψουν τη σύμπλευσή τους στην καπιταλιστική ανάπτυξη, που σύντις άλλες γεννά και ευνοεί τα μεγάλα κύματα των ανατιμήσεων σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Ο υγιής ανταγωνισμός που μας λέτε ότι συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας δεν συνιστά τίποτε άλλο παρά έναν εκβιασμό, ομό εκβιασμό προς τους εργαζόμενους, θέτοντάς του ένα γνωστό δίλημα. Ή αυξάνεται την παραγωγικότητα ή χανόμαστε, ή στην ανεργία ή μείωση μισθών. Στην πραγματικότητα εννοείται άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας, δηλαδή αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης εργατικής τάξης. Αυτή είναι που οδηγεί σε αύξηση της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων. Δεν μπορεί να υπάρξει καπιταλιστικό σύστημα χωρίς ανταγωνισμό. Γι' αυτό είναι και πάντα ανθυγιεινός. Το μεγάλο ψάρι θα φάει το μικρό. Ο θάνατός σου η ζωή μου. Κανένας υγιής ανταγωνισμός, κανένα παρατηρητήριο τιμών, κανένα κίνημα καταναλωτών δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας και να σταματήσει την ασυδοσία του κεφαλαίου. Φτάνετε στο σημείο να επιρρύπτετε την ευθύνη στους ίδιους τους καταναλωτές επειδή δεν κάνουν σωστή έρευνα αγοράς. Λες και δεν είχαν άλλη δουλειά, με όλα τα βάσανα που έχουν στην πλάτη τους, να τρέχουν από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, από λαϊκή σε λαϊκή για να ψάχνουν ποιες είναι καλύτερες τιμές στα αγκούρια, στις ντομάτες και στα ραμπανάκια. Ή να κάνουν γύρω-γύρω στα τετράγωνα οι καταναλωτές για να πετύχουν, λέει, φθηνά καύσιμα. Είστε προκλητικοί.
Κοροϊδεύετε τον κόσμο και πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να σας σταματήσει ο ίδιος ο λαός. Ο λαός μας έχει πικρή πείρα από την απελευθέρωση των αγορών, ενέργειας, σιδηροδρόμων, μεταφορές, λιμάνια, τηλεπικοινωνίες, ταχυδρομεία, στην υγεία, στο φάρμακο. Στην ανταγωνιστικότητα μπήκε η ΔΕΗ, αλλά ο λαός συνεχίζει και κρυώνει. Στην ανταγωνιστικότητα μπήκε και ο ΟΤΕ, αλλά η χώρα μας μαζί με την Πορτογαλία έχει τα πιο ακριβά τιμολόγια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς όταν μιλάτε για κανόνες στην αγορά, εννοείται κανόνες ανάμεσα στους ομίλους για το πώς θα μοιράζονται την πίτα σε κάθε κλάδο. Οι κανόνες όμως δεν αφορούν τη ζωή και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αντίθετα, εντείνουν την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης και σαν μισθωτούς και σαν αγοραστές. Συνθλίβουν στην κυριολεξία τη φτωχή αγροτιά τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς επαγγελματίες ελεύθερους, που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στους όρους παραγωγής που επιβάλλουν τα ίδια τα μονοπόλια. Ήδη οι εργαζόμενοι μετρούν δύο μισθούς χαμένους το χρόνο, πάνω από 1.800 ευρώ, από τον παράς των ανατιμήσεων, με την κατάσταση να επιδιωνώνεται συνεχώς. Και έχει το θράσος ο Πρωθυπουργός να δίνει ψεύτικες υποσχέσεις περί σημαντικής αύξησης του κατώτατου μισθού από την Πρωτομαγιά, αρνούμενος καν να μπει στον κόπο να δεσμευτεί για το ύψος της. Εκτός αν είναι στα 50 λεπτά που δεν παίρνεις ούτε μία φρατζόλα ψωμί. Άλλωστε, ο νόμος Βρούτση Αχτσιόγλου και όλο αυτό το αντεργατικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει από κοινού τα δικά σας κόμματα καθιστά κενό γράμμα ακόμα και την πενιχρή αύξηση αυτού του κατώτατου μισθού, αφού οι εργοδότες έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την τρομακτική επέκταση της ευελιξίας και την επιβολή ατομικών συμβάσεων, της μερικής και περιτροπής απασχόλησης και με τη θεσμοθέτηση του απλήρωτου δεκάωρου και την αύξηση των ωρών υπερορίας που ταυτόχρονα έγιναν και πιο φθηνές με βάση αυτό το άθλιο νόμο του Χατζηδάκη. Και ενώ ο λαός μας ζει τσουνάμι στην κυριολεξία αυξήσεων, η κυβέρνηση ούτε κουβέντα για την κατάργηση του ΦΠΑ στην ενέργεια, στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στον ειδικό φόρο στα καύσιμα, κουβέντα για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, για επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για σταθερή δουλειά. Ακόμα και τώρα, σε συνθήκες πανδημίας και ζωφερής οικονομικής ασφυξίας του λαού, ούτε σκέψη για διαγραφή των χρεών, για μείωση της φορολογίας στους αυτοαπασχολούμενους, για την επαναφορά του αφορολόγητου, για την προστασία του αγροτικού εισοδήματος, με πραγματική μείωση του κόστους παραγωγής, με ελάχιστες εγγυημένες τιμές, για να αποζημιωθούν στο σύνολο, στο 100% της ζημιάς από πλημμύρες, σεισμούς, πυρκαγιές. Ούτε τώρα, ούτε και τη δεύτερη παρουσία δεν πρόκειται η κυβέρνηση να ικανοποιήσει αυτά τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων, μόνο και μόνο για να μην θιχτούν τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχει για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτά μας είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του πριν από λίγες μέρες, ότι η πρώτη μας προτεραιότητα, λέει, αυτή τη στιγμή είναι να μην έχουμε από τον Ιανουάριο φαινόμενα εκτροχιασμού της δημοσιονομικής μας πολιτικής. Κυρίες και κύριοι, το ΚΚΕ έχει εκφράσει πολλές φορές την άποψή του για τα ζητήματα ανταγωνισμού και για το ρόλο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Αλήθεια, πιστεύει κανείς ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι πράγματι μία ανεξάρτητη αρχή? Όχι βέβαια. Ούτε εσείς που το επικαλείστε. Περιβάλλεται με το φωτοστέφανο της ανεξάρτητης αρχής, ενώ στην πραγματικότητα κινείται αυστηρά από τους σιδερένιους νόμους του καπιταλισμού και τις κατευθύνσεις που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο της εκάστοτε κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συζητούμενη Ευρωπαϊκή Οδηγία έρχεται να ενισχύσει το ρόλο και τη λειτουργία των Επιτροπών Ανταγωνισμού σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές όμως οι αρχές δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν ανεξάρτητες όσες έρευνες και αν διεξάγουν σε επιχειρήσεις, όσα ανακριτικά καθήκοντα και αν τους δίνει ο νόμος, όσα μέτρα και πρόστιμα επιβληθούν σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν την νομοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισμού. Οι μονοπωλιακές επιχειρήσεις
δεν σκιάζονται από τη λεγόμενη αντιμονοπωλιακή νομοθεσία. Αντιθέτως, λειτουργεί πάντα προς όφελός τους. Είναι απλώς ένα καλό περιτύλιγμα της μονοπωλιακής τους κυριαρχίας, που καταλήγει βέβαια σε κολυμπήθρα αθώωσής τους. Δεν είδαμε, για παράδειγμα, να έχει αντιδράσει ποτέ η αρχή ανταγωνισμού όταν, για παράδειγμα, η Αιτζίαν αγόραζε με πενταροδεκάρες την Ολυμπιακή που την έβγαλε στο σφυρί το κράτος, το δικό σας, η κυβερνήση σας, για να γίνει κυρίαρχη στην ελληνική αγορά. Ούτε σε άλλες περιπτώσεις, όπως εξαγορές τραπεζών για τη δημιουργία των λίγων συστημικών τραπεζών, όπως και σε όλα τα κράτη-μέλη βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είδαμε να λέει τίποτα για τις ιδιωτικοποιήσεις στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, παντού. Πανδημία, εμβόλιο, για τα τεστ, τα μέσα ατομικής προστασίας που είναι στην επικαιρότητα. Τι έδειξε η πανδημία? Απέδειξε ότι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη υπηρεσιών και δομών υγείας, η πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση, αντιμετώπιση, τα δωρεάν τεστ και τα μέσα ατομικής προστασίας, η επιδημιολογική επαγρύπνηση και προστασία της δημόσιας υγείας είναι ασύμβατα με τους νόμους του κέρδου, του ανταγωνισμού και της ελεύθερης αγοράς. Ο ιδιωτικός τομέας ήταν και είναι ξένο σώμα. Τα εμβόλια, η πατέντα, αξιοποιείται από τις φαρμακοβιομηχανίες ως ένα χρυσοφόρο εμπόρευμα. Γι' αυτό καθυστερούν και οι εμβολιασμοί. Γι' αυτό έχουμε τη μία μετάλλαξη μετά την άλλη. Γι' αυτό συνεχίζεται η θανατηφόρα πορεία της πανδημίας. Ας μας πείτε πότε, πού και ποιος έβαλε φραγμό στους σφοδρούς εγκληματικούς ανταγωνισμούς των φαρμακοβιομηχανιών που κέρδισαν 3 εκατομμύρια δολάρια από τη δράση του σε βάρος των λαών. Η τροπολογία που καταθέτει η κυβέρνηση σε αυτό το νομοσχέδιο για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού είναι η συνέχεια του νόμου περί υποχρεωτικότητας που πέταξε 6.000 υγειονομικούς έξω από τα νοσοκομεία. Τι επιβεβαιώνει η κυβέρνηση με αυτό το μέτρο? Επιβεβαιώνει ότι ο εμβολιασμός που έχει ανάγκη ο λαός ανάγεται στην ατομική ευθύνη, χωρίς να παίρνει κανένα απολύτως μέτρο για την αντιμετώπιση υπαρκτών φόβων και αμφιβολιών. Και η κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στο λαό για αυτή τη συνεγκληματική πολιτική. Γι' αυτό και επιμένει σχολαστικά το ΚΚΕ για μέτρα προστασίας από την πανδημία, για δωρεάν τεστ, για μέτρα ατομικής προστασίας, ιδιαίτερα τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας. Και ενώ γίνεται ακόμα πιο επίκαιρο το αίτημα κατάργησης κάθε πατέντας σε εμβόλια και φάρμακα, η οποία συνδέεται άμεσα με την παρασιτική και επικίνδυνη καπιταλιστική ιδιοκτησία. Μήπως επίσης η λεγόμενη αρχή διασφάλισης απορρίτου επικοινωνιών, ανεξάρτητη αυτή και αυτή, προστατεύει το λαό από το φακέλωμα, τις ηλεκτρονικές παρακολουθήσεις και τις υποκλοπές? Μήπως η αρχή καταπολέμησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες πάταξε τη διαφθορά, το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, τη φοροδιαφυγή, τα οικονομικά εγκλήματα, τις ζήμες, τις Νοβάρτης και πάει λέγοντας? Όχι βέβαια. Η ΡΑΕ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ποιος είναι ο ρόλος της? Μήπως για να προστατεύει τα φτωχά λαϊκά νοικοκυριά από τη λαιλασία του εισοδήματός τους από τους ενεργειακούς ομίλους για τις τεράστιες αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρισμού, φτάνοντας σε πρωτοφανή επίπεδα η ενεργειακή φτώχεια? Όχι βέβαια. Η ύπαρξή της είναι συνυφασμένη με την υπηρέτηση της εμπορευματοποιημένης απελευθερωμένης ενέργειας. Όλες λοιπόν αυτές οι ανεξάρτητες, οι κατ' επίφαση ανεξάρτητες αρχές είναι τμήμα της κρατικής διοίκησης, αποτελούν στυλοβάτες της καπιταλιστικής οικονομίας και το κερασάκι στην τούρτα στην αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων. Γι' αυτό και με το παρόν σχέδιο νόμου δίνονται απλόχερα υπερεξουσίες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και μάλιστα με ιδιαίτερα ανισχυτικό τρόπο διαμορφώνεται ένας ακόμα μηχανισμός σε βάρος των μικρών επιχειρήσεων. Και είναι λογικό από τη στιγμή που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις τις θεωρούν διαρθρωτικό πρόβλημα της οικονομίας. Μπορεί να παρεμβαίνει στα δικαστήρια, να διεξάγουν μυστικές συνεδριάσεις και τα μέλη της να απολαμβάνουν το ακαταδίωκτο για κάθε τους πράξη. Θα έχει τη δυνατότητα επιβολής ασφαλιστικών μέτρων αυταπαγγέλτος όταν διασαλεύονται τα ιερά και τα όσια του ανταγωνισμού.
Προβλέπει πρόγραμμα καταδοτισμού και πληροφοριοδοτών για όσους παραβαίνουν την νομοθεσία περί ανταγωνισμού, χτυπώντας τον καμπανάκι για τους μικρούς επιχειρηματίες, ενώ οι πάντες υποχρεώνονται να δίνουν πληροφορίες και να γίνονται όργανα εκβιασμού. Οι υπάλληλοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα μπορούν να ασκούν εξουσίες φορολογικού ελεγκτή, να διεξάγουν έρευνες, να λαμβάνουν ένορκες διοικητικές καταθέσεις, να παρεμβαίνουν σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, να περιορίσουν δικαιώματα και υποχρεώσεις του διωκόμενου, αγνοώντας ή περιορίζοντας ακόμα και τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον οποίο εσείς πίνετε νερό στο όνομά της. Κυρίες και κύριοι, οι λαοί της Ευρώπης και ο δικός μας λαός, όλου του κόσμου, δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από τους αντισόπιτους ανταγωνισμούς. Και πρέπει να χαράξουν τη δική τους πορεία, χωρίς να εγκλωβίζονται στους καπιταλιστικούς ανταγωνισμούς, στους οποίους υπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις, είτε είναι νεοφιλελεύθερες, είτε είναι σοσιαλδημοκρατικές. Το ΚΚΕ δεν καλλιεργεί αυταπάτες στον κόσμο ότι μπορεί να αλλάξει η κατάσταση ριζικά μέσα από κάποιες ρυθμίσεις στις σημερινές συνθήκες. Ο αγώνας όμως σήμερα για τα αυτονόητα, για δουλειά, ψωμί, σπίτι, ξεκούραση, υγεία και μόρφωση, είναι αυτή που σηματοδοτεί τις κατακτήσεις του μέλλοντος για μια πιο δίκαιη κοινωνία, τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό. Εκεί και μόνο εκεί μπορούν να ικανοποιηθούν οι βασικές και στοιχειώδεις ανάγκες του λαού μας. Άλλωστε, το ομολογούν τα κυβερνητικά στελέχη, ότι στον κομμουνισμό για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του λαού. Γρήγορα λοιπόν, και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, πρέπει ο λαός να τους ξεπεράσει, να τους βγάλει έξω και να δημιουργήσει μέσα από την πάλη τους συνθήκες για να βελτιωθεί σήμερα η θέση του και να μπορεί να ζήσει καλύτερα. Μόνο ο εργατικός λαϊκός έλεγχος είναι αυτός που μπορεί να φέρει αποτελέσματα στη βάση ενός κεντρικού δημοκρατικού σχεδιασμού της οικονομίας με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και συμφέροντα όχι των μονοπωλιακών ομίλων, τα οποία δεν θα υφίστανται. Προϋποθέτει εργατική λαϊκή εξουσία, κοινωνικοποίηση των βασικών μέσων παραγωγής. Για αυτή την εξουσία μάχεται το ΚΚΕ.